Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιάννης Ψηφτής, είμαι προπονητής μπάσκετ και γονέας παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Εδώ και 3 χρόνια για την Ελλάδα τρέχω μαζί με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στα παιδιά το πρόγραμμα ειδικής καλαδοσφαιρικής αγωγής του Τζάβα Λαγάκης και με πολύ ιδιαίτερη χαρά λάβαμε το μήνυμα από την ΟΑΔ Παναθηναϊκού και το τμήμα της καλαδοσφαίρισης ότι θα στηρίξει το πρόγραμμα άθλησης των παιδιών αυτισμού. Όπως είπε και ο Αλβέρτης, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την άθληση των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα κάνετε την μέρα που είναι αφιερωμένη παγκόσμια για τα παιδιά του αυτισμικού φάσματος αυτό το βήμα. Σαν γονέα, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο σαν προπονητής που κάνετε το βήμα. Ελπίζουμε να ακολουθηθεί κάποιο άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Είσατε για την παιδιά αυτά που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Νομίζω ότι το κτίριο διαλαμβάνει πολύ μεγάλη προβολή λόγω της προβολής που αντίστοιχα του σύλλογου ως τρίμων του πασχετικού. Και αυτά είναι σημαντικό. Θα συνάντησες όσο ήρθατε. Κοιτάξτε, πάντα για να γίνει κάτι σημαντικό χρειάζεται ένα βήμα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το βήμα. Θεωρώ ότι τα επόμενα που θα ακολουθήσουμε και βλέπω ότι υπάρχει η θέληση από τους ανθρώπους της ομάδας είναι να μεγαλώσει η δυνατότητα άθλησης των παιδιών. Ένα μεγάλο κομμάτι που στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη στα παραδείγματα είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι. Τι κάνουν τα παιδιά του πέρα στο σχολείο. Το απόγευμα δυστυχώς έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα που τώρα σιγά σιγά να φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί αυτό το έλλειμμα, θα το καλύψουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι τα επόμενα βήματα θα είναι θετικά. Τα παιδιά, προπόνηση με την προπόνηση, βελτιώνται πάρα πολύ. Και αυτή η βελτίωση δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Είναι γενικά η συμπεριφορά τους που βγάζουν στο σπίτι, είναι τα συναισθήματα των γονέων. Είναι γενικά ότι τους δίνουμε κάτι διαφορετικό. Μέσα από τη διαφορετικότητα που την ξεπερνάμε και γινόμαστε όλοι οι ίδιοι, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι έχουν πολύ μεγάλη αίσθηση του κόσμου μας. Απλά εμείς δεν μπορούμε ακόμα να μπούμε στο δικό τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα μπούμε στον κόσμο των παιδιών και θα μας αποδεχτούν με πολύ μεγάλη ευαισθησία και εκείνα και θα μας ευχαριστήσουν. Το πιο δύσκολο είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας, τα παιδιά που είχαν κάποια μορφή ζωικής στέρησης, τα κλείναμε στο σπίτι. Πλέον τα βγάζουμε, τους δίνουμε δυνατότητες να αθληθούν, να εργαστούν, να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό μας κάνει μια καλύτερη χώρα, ένα καλύτερο λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.